Ποια μειωμένη συμμετοχή και ποιες έχουν μηδενική συμμετοχή. Πόσες είναι αυτές, πόσους πολίτες αφορούν. Δώστε μας λίγο το χρηστικό δηλαδή, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε όλους, καλημέρα και στους τηλεθεατές. Θα πρέπει να πούμε ότι ο νέος οργανισμός, ο κανονισμός παροχών του ΕΟΠΗ, που ισχύει από την 1η Νοεμβρίου του 2018 και συμπληρώνεται κατά διαστήματα γιατί προκύπτουν και νέα δεδομένα, αποφασίσαμε με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με την οποία συνεργαστήκαμε και φτιάχτηκε αυτό το νομοθέτημα, να προχωρήσουμε στην μηδενική συμμετοχή κάποιων εξετάσεων που μέχρι τώρα είχαν συμμετοχή, οι βασικές από τις οποίες είναι οι προληπτικές. Δηλαδή, όταν λέμε πρόληψη, μιλάμε κυρίως για προληπτικές εξετάσεις που αφορούν ομάδες ασθενών, όπως είναι οι ασθενείς μεσογειακής ανεμίας, λοιμώξεις προχωρημένες, βαριές, όπως για παράδειγμα οι πατήτιδες, και βέβαια ο μεγάλος όγκος που είναι οι ασθενείς με καρκίνο. Ωραία, οι προληπτικές. Για ήδη νοσούντες. Όχι, προληπτικές δεν κάνουν νοσούντες. Μισό λεπτό. Οι προληπτικές είναι... Είπατε για ομάδες οι οποίες έχουν συγκεκριμένο ανεμία. Κάποιος, εγώ μπορώ να πάω. Προγεννητικός έλεγχος, εμβολιασμοί είναι δωρεάν όλα αυτά. Εγώ μπορώ να πάω να κάνω τσεκάπ, δεν είναι δωρεάν. Δεν είναι τσεκάπ η προληπτική. Η προληπτική εξέλιξη. Αν όμως ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο που αφορά τις παροχές του ΕΚΠΗ, όπως για παράδειγμα οι καρδιοπάθειες. Ναι, δεν έχω. Εκεί, ειδικές. Δεν έχω. Ναι, δεν όταν είναι ειδικές παθήσεις. Να πάω να κάνω ένα υπεργογράφημα. Όχι. Ο γιατρός θα γράψει ειδικούς κωδικούς που είναι για τις προληπτικές εν όψει. Αυτό δηλαδή, θα δηλαδή, ναι. Αν κάποιος άνθρωπος έχει κάνει ένα πρώτο check-up και του βρίσκουν, υπάρχουν κάποια ευρήματα. Η επόμενη φάση είναι αυτή. Η φάση είναι ότι αντιμετωπίζεται ανάλογα με το τι του έχουν βρει. Μιλάμε για την πρώτη φάση. Μιλάμε για πρόληψη και προαγωγή υγεία, εμβολιασμού παιδιών και ενηλίκων. Αυτή είναι δωρεάν. Τι εμβολιασμοί, όλοι εμβολιασμοί. Ναι. Δεν υπάρχει εμβόλιο προ ό,τι είναι στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού του ΚΕΡΠΝΟ. Αυτό δεν ήταν μέχρι τώρα δωρεάν. Ήταν και συνεχίζει να είναι. Για τους εμβολιασμούς. Εμείς ρωτάμε ποιες εξετάσεις. Από εκεί και πέρα τώρα. Και τώρα υπάρχει μηδενική εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου αιματολογικές που αφορούν μεσογειακή ανεμία όλων των ειδών, προσδιορισμούς αντισωμάτων ερυθράς, τοξοπλάσμωσης και κυταρομεγαλοειού για αποκλεισμό συγγενών λοιμώξεων. Γιατί έχει σημασία αυτό και είναι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που γεννιούνται με συγγενείς λοιμώξεις και πρέπει να τις προλάβουμε. Είναι τα υπερηχογραφήματα β' επιπέδου και η αυχενική διαφάνεια που δεν υπήρχε στην προηγούμενο κανονισμό. Δεν αποζημιώναμε. Μάλιστα. Το οποίο είναι σημαντικό, βέβαια. Ναι, έχουν μηδενική συμμετοχή. Μηδενική συμμετοχή. Έτσι. Η διερεύνηση αντί όλων των γενετικών διαταραχών είναι να ρωτήσω κάτι. Συμμετοχή. Αυτά είναι δωρεάν σε όποιο διαγνωστικό κέντρο συμβεβλημένο Και μιλάμε ότι ο μεγάλος όγκος των διαγνωστικών είναι ιδιωτικά, δεν είναι δημόσια. Και αυγενικές διαφάνειες και τα δημόσια ούτω ή άλλω. Οι εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία, ακόμα και αν δεν ήταν διαγνωστικές, αλλά ήταν εξετάσεις στο πλαίσιο παρακολούθησης, εάν διενεργούνται στα δημόσια νοσοκομεία, είχαν πάντα μηδενική συμμετοχή. Συμμετοχή είχε 15% ο ασθενής μόνο όταν πήγαινε στο ιδιωτικό. Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Τώρα για αυτές εδώ τις εξετάσεις παραμένουν. Με μηδενική συμμετοχή. Τώρα είναι και άλλες. Είναι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, η πρόληψη καρδιοπαθειών και οι εξετάσεις που γίνονται με συνταγογράφηση ειδικών κωδικών παραγγέλλονται αυτές. Αναέτος μπορεί να πας αυτές. Ναι, αναέτος. Δηλαδή πηγαίνεις μια φορά το χρόνο. Αναέτος. Έτσι. Είναι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχύως εντέρου με όλες τις εξετάσεις που απαιτούνται και μια σειρά από άλλες εξετάσεις που οι γιατροί και οι ασθενείς που ενδιαφέρονται ανοίγουν τον κανονισμό του ΕΟΠΗΤΙΣ, βλέπουν και ήδη έχουμε δεχτεί θετικά μηνύματα για αυτή την νομοθέτηση που έγινε το Νοέμβριο, που είναι ουσιαστικά νομοθέτηση του Υπουργείου Υγείας, βέβαια και αφορά τον ΕΟΠΗΤΙΣ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουν τον κανονισμό και το βλέπουν εσείς. Τώρα έχουμε και άλλες μειώσεις που δεν έχουν φανεί. Κύριε Αντιπρόεδρε, μισό λεπτό. Αυτό θα έπρεπε, χωρίς να είναι στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, την οποία την έχετε, γιατί θα πρέπει να μπουν μαζί. Μα έφερα το ΦΕΚ ακριβώς για να προσδιορίσουμε. Θα έπρεπε να μπουν σε μια. Είναι στην ιστοσελίδα της κυβερνήσεως. Σε μια σειρά, όχι έτσι μπερδεμένα. Τα ξέρουν μπορούμε όλοι. Να το βρούμε, δηλαδή. Είναι εύκολο να το βρούμε. Και οι ασθενείς και οι πάροχοι τα βρίσκουν αμέσως. Είναι εύκολο. Αυτό ήθελα να ξέρω. Αλίμονο. Τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχολιασμό για τη χτεσινή δήλωση που έγινε από τον εκπρόσωπο των υπεύθυνων υγείας της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, ότι δηλαδή θα καταργήσει τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Αν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, θα είναι ό,τι πιο εγκληματικό έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της υγείας, διότι θεωρούμε ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ προσφέρουν φάρμακα δωρεάν στους ασθενείς και είναι φάρμακα υψηλού κόστους, μεγάλης αξίας, αφορούν κυρίως καρκινοπαθείς. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει περίσκεψη
σε αυτή την πολιτική ανακολουθηθεί, διότι μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση, και ο ΕΟΠΗ δεν έγινε επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, εμείς βρήκαμε τον ΕΟΠΗ το 2015 που αναλάβαμε τη διοίκηση με τον κύριο Μπερσίμη και σήμερα συνεχίζουμε με πρώτο τον κύριο Πλογιαννάκο. Ερώτηση τηλεθεάτριας. Λοιπόν, τα άτομα με επιληψία και αυτισμό πριν από τα μνημόνια είχαν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακά τους. Θα το δούμε ξανά αυτό? Ξέρετε, είναι τεράστια οικονομική επιβάρυνση για το πενιχρό του εισόδημα. Για το παιδί μου, εγώ χρειάζομαι τηλεθεάτρια 65 ευρώ το μήνα για τη συμμετοχή στη φαρμακευτική του αγωγή. Κοιτάξτε, οι συμμετοχές στα φάρμακα καθορίζονται. Συγκεκριμένα δηλαδή. Ναι. Οι συμμετοχές στα φάρμακα δεν καθορίζονται από τον ΕΟΠΗ, διότι συνταγογραφούνται από το σύστημα ΕΙΔΙΚΑ, δεν αφορά τον ΕΟΠΗ, αφορά το Υπουργείο και την ΕΙΔΙΚΑ, όχι εμάς. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Αν το Υπουργείο έχει νομοθετήσει. Γιατί είναι... Αν είναι νομοθετημένο όμως, μπορεί και να είναι. Είναι σοβαρά τα προβλήματα, δίκιο έχουν, οπότε με κάποιο τρόπο όμως, θα έπρεπε. Όχι, πιστεύω ότι αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες. Σε εισαγωγικά εξαιρέσεις, σίγουρα θα πρέπει να ενσωματωθούν στη μηδενική συμμετοχή των φαρμάκων, γιατί είναι χρόνια νοσήματα. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν αφορούν και ασθενείς που έχουν οικονομική δυνατότητα τεράστια. Έτσι, αφορούν όλους τον πληθυσμό. Δεν βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον στον ΕΟΠΗ, δεν αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς ανάλογα με την οικονομική τους επιφάνεια. Τους βλέπουμε ισότιμα όλους. Και στη βάση αυτή νομοθετήσαμε όπως επιπλέον νομοθετήσαμε. Δηλαδή το Υπουργείο νομοθέτησε την πρόταση του ΕΟΠΗ να η νοσηλεία σε κλινικές που παλιά ήταν ανάλογα από ποιο ταμείο προέρχεσε, τώρα μειώθηκε. Οι συμμετοχές στις ιδιωτικές κλινικές όταν κάποιος νοσηλεύεται μειώθηκε δραστικά στο 10 και στο 20%, ενώ παλιά ήταν 30% και πολλές φορές κάποια ταμεία είχαν και συμμετοχή 50% στην νοσηλεία. Αυτό ήταν σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, δημιουργούσε προβλήματα. Ο καινούριος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΗ προβλέπει πλέον μειωμένες συμμετοχές όταν κάποιος νοσηλεύεται σε μια ιδιωτική κλινική σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό. Μάλιστα. Κύριε Γεωργακόπουλε, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε και τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε έστω και σε. Πάντως, αν ακούμε. Με συνοπτικό τρόπο. Αν ακούνε και από το Υπουργείο που είναι υπεύθυνο για τη συνταγογράφηση. Τώρα αυτό. Ναι, η συνταγογράφηση δεν αφορά άμεσα τον ΕΟΠΗ, το είπα. Είναι μεγάλο το ποσό για μια οικογένεια. Ότι αυτά διορθώνονται εύκολα, γιατί όπως και ο κανονισμός έχει ήδη δεχτεί δύο συμπληρώσεις, γιατί προκύπτουν στην πορεία ζητήματα. Έτσι, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε άμεσα και έχει και την ευελιξία. Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ να συμπληρώνει τον κανονισμό χωρίς να χρειάζεται να νομοθέτηση. Καλό θα ήταν πάντα το δημόσιο, το κράτος να είναι ευέλικτο όσον αφορά στους τουλάχιστον αυτή τη φορά το καταφέραμε. Πρέπει να υπηρετεί. Αυτή τη φορά το καταφέραμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.